pod.gr. Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί. Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple. Αυτό το podcast ηχογραφείται αρχές Δεκεμβρίου του 2021, στον επίλογο δηλαδή μιας χρονιάς που τη φανταζόμασταν κάπως διαφορετικά. Τη φανταζόμασταν ίσως ως χρονιά της μεγάλης γιορτής για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εξελίχθηκε ως χρονιά του μεγάλου φόβου, της πανδημίας. Απέναντί μου, η σημερινή μου ναυαγός είναι μια γυναίκα κατά κάποιο τρόπο θαλασσινή, πάντως θαλασσοδαρμένη. Πέρασε το πέλαγος των Ολυμπιακών Αγώνων και έπειτα ρίχθηκε στη θάλασσα της επετείου, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Κατά σύμπτωση, θα μιλήσουμε για το 1821 σε ένα γραφείο που βρίσκεται απέναντι από το Ολυμπιακό Στάδιο. Τι σύμπτωση. Ναι. Μιλάμε για το 21 υπό τη σκιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Να σας λέω Γιάννα. Να με λες Παύλο Γιάννα. Ωραία. Γιάννα, από ό,τι είχες σχεδιάσει, από ό,τι είχες στο μυαλό σου το καλοκαίρι του 2019, όταν ξεκινούσε αυτή η περιπέτεια, όταν αναλάμβανες να οργανώσεις τις εκδηλώσεις της χρονιάς, πολλά πράγματα η πανδημία δεν τα επέτρεψε να γίνουν. Από όσα θα ήθελες να κάνεις ή ονειρευόσουν να γίνουν και δεν έγιναν. Δεν επέτρεψε η πανδημία να γίνουν. Ποιο σε στεναχωρεί περισσότερο που δεν έγινε? Καταρχήν, το καλοκαίρι του 19 κανείς δεν είχε ιδέα το πώς θα περάσει αυτή η χρονιά. Πώς θα γιορταστεί δηλαδή, πώς θα τιμηθεί. Ήταν ένα λευκό χαρτί. Μου παρέδωσαν λοιπόν αυτό που λέμε ένα λευκό βιβλίο ο Πρωθυπουργός και άφησε να διαφεντεύσω το καράβι. Και βέβαια είχαμε την πρόνοια να φωνάξουμε κοντά μας τους καλύτερους των καλυτέρων. Και επιστήμονες και τεχνοκράτες και επιχειρηματίες και ερευνητές και ιστορικούς και την Εκκλησία, δηλαδή από όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελληνικού πνεύματος, όπου και αν βρίσκεται αυτό. Αλλά είμαστε και μια πολύ μικρή ομάδα, σφιχτή ομάδα, καμία σχέση με τα Ολυμπιακά νούμερα, που μπορούσαμε όμως να επικοινωνούμε και να τσακωνόμαστε εύκολα, γιατί είμαστε όλοι πολύ κοντά. Υπάρχει ένα σημείο που δεν έχει και τόση σημασία, το πώς φανταζόμαστε. Έμαθα στη ζωή μου ότι ό,τι και αν προετοιμάσεις, όσο τέλειο και αν είναι το σχέδιο και όσο τέλειο και αν είναι όλο το ολόγραμμα, δηλαδή του πώς θα εξελιχθεί, πώς θα δημιουργηθεί ένα project, ποτέ δεν φτάνεις ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβώς έτσι όπως ξεκίνησε. Σύμφωνα, αλλά οπότε, εδώ αυτό που έτυχε δεν είναι κάτι μικρό, είναι ο κορονοϊός, είναι η πανδημία. Πάω ένα βήμα πίσω. Υπάρχει ένα manual που λέει πώς πρέπει να τιμήσει ένας λαός μία τόσο σημαντική επέτειο. Υπάρχει ένα manual που λέει θα γίνουν γιορτές, θα γίνει παρέλαση, θα τραγουδήσει άρια η τάδε ή ο τάδε κτλ. Δεν υπάρχει ένα manual. Οι επέτειοι τιμώνται ανάλογα με το τι έχει αυτός ο λαός στην καρδιά του, στην ψυχή του, τι κουβαλάει και πού θέλει να φτάσει. Έτσι θα το τοποθετούσα. Αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί νόμιζαν ότι θα γίνουν κάποιες μεγάλες εκδηλώσεις. Και ακριβώς επειδή είχα και τη σύνδεση με τους Ολυμπιακούς, το πιο εύκολο πράγμα είναι να σκεφτεί κανείς μια τελετή έναρξης και μια τελετή λήξης. Όλοι φανταζόντουσαν ότι το 2021 θα αρχίσει με μια τελετή έναρξης του Δημήτρη Παπαϊωάννου και θα λήξει με το Διονύση Σαββόπουλο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, ναι. Αλλά επειδή δεν θέλω να καταστρέψω και την εικόνα μου ότι είμαι και απρόβλεπτος άνθρωπος και εξίσου απρόβλεπτη είναι και συνεργάτες μου ως προς το αποτέλεσμα δηλαδή. Βεβαίως δεν θα επαναλαμβάναμε κάτι το οποίο έγινε και έγινε και τόσο καλά, ούτως ώστε η επανάληψη του τέλειου δεν μπορεί να είναι το ίδιο τέλεια. Τελεία και παύλα. Σκεφτόμαστε άλλα πράγματα πολλά που πιάνανε όλο το μήκος και το πλάτος της Ελλάδας και όλα. Δηλαδή θα σου πω δύο ιδέες που ήταν καταπληκτικές και δεν μπόρεσαν να γίνουν λόγω κορονοϊού. Ότι ζητήσαμε από όλη την Ελλάδα, από τους Δήμους, άτομα, νέα παιδιά που έχουν διακριθεί σε κάτι, είτε είναι σπουδές, είτε είναι θελοντισμός, είτε είναι με μια πράξη εξαιρετική κλπ. Και που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν έξω. Και επιλέξαμε 200 νέους ανθρώπους, κορίτσια και αγόρια,
πού θα ακολουθούσαν και είχε γίνει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Μιλάμε τώρα μέχρι λεπτομέρειας να περάσουν σε όλη την Ευρώπη αυτό που ονομάσαμε ελληνικές διαδρομές. Δηλαδή η διαδρομή του Καποδίστρια προς την Ελλάδα, η διαδρομή του Φιλελληνισμού, η εμπορική διάσταση και τα οικονομικά του όρου. Όλο αυτό λοιπόν ήταν ένα πλάνο, το οποίο το είχαμε έτοιμο. Δεν έγινε. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Ένα άλλο ήταν, επειδή μιλήσαμε για γιορτές, ένα τεράστιο διήμερο ή έως και τριήμερο πάρτι σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, αλλά μην φανταστείς ένα πάρτι που θα ήταν απλώς ένας πανηγυρικός, ένα πάρτι που θα συμμετούχε ό,τι καλό έχει ο κάθε τόπος. Δηλαδή ο ένας τόπος είχε τύμπανα, ο άλλος θυμάστε τύμπανα στην τελετή έναρξης. Ο άλλος έχει μια εξαιρετική φιλαρμονική, η Κέρκυρα ας πούμε. Ο άλλος έχει καταπληκτικές χοροδίες, είχαμε πάει στην Άουσα. Ο άλλος έχει ένα συγκρότημα ρεμπέτικου, ο άλλος έχει τους καταπληκτικούς, θυμάμαι τώρα τους κριτικούς που συναγωνίζονται με τους Ηπειρώτες και με τους Πελοποννήσιους, ποιος θα έχει αυτό που θα τραγουδηθεί, το δημοτικό τραγούδι που το έχει κάνει και πιο καινούριο και πιο σύγχρονο κτλ. Και σκεφτόμαστε επίσης και το στυλ Happy Meal και τα λοιπά, ούτως ώστε 2-3 μέρες να γιορτάζει η Ελλάδα. Αφού το αναβάλαμε 3 φορές, καταλάβουμε ότι αυτό δεν γίνεται. Αυτό το podcast λέγεται Ναυαγή, είσαι η ναυαγός μου. Θα ζήσεις σε ένα έρημο νησί, κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο, και δικαιούσε να έχεις μαζί σου κάποιες μουσικές που κάτι σημαίνουν για σένα για να τις ακούς. Και θα τις μοιραστούμε. Δηλαδή θα μου πεις ποιες είναι αυτές και γιατί. Να αρχίσουμε. Παίζουμε μια πρώτη μουσική που θα έπαιρνες μαζί σου, αν έπρεπε να ζήσεις σολομόναχη κάπου. Υπάρχω. Του Καζαντζίδη. Καζαντζίδη. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ως δήλωση, ως. Αυτό ναι, που λένε ξεκινάει ως δήλωση και είναι το τραγούδι μια ζωή. Έχει μέσα τα πάντα του Έλληνα. Έτσι. Και τον καημό και την λαχτάρα και την αγωνία και τη χαρά και όλο αυτό. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Όταν ξεκίνησε να δουλεύει η Επιτροπή για το 21, κάνατε μια επιλογή. Να μην φτιάξετε ένα κεντρικό σχέδιο εορτασμών και εκδηλώσεων, αλλά να ανοίξετε μια κουβέντα. Να προσκαλέσετε ιδέες και προτάσεις από φορείς, πόλεις, πρωτοβουλίες, δήμους κτλ. Αυτή ήταν μια καινοτόμα απόφαση και τολμηρή. Και η δεύτερη τολμηρή, θα επιστρέψω και σε αυτή, ήταν ότι δεν θα ζητήσουμε χρήματα από το κράτος. Θα μου πεις που ξανακούστηκε η Εθνική Επιτροπή να μην χρησιμοποιεί κρατικά κεφάλαια, κρατικά funds. Λοιπόν, τα πετύχαμε και τα δύο. Γιατί? Γιατί πετάξαμε την ευθύνη στον κόσμο που στην αρχή μας άκουγε επιφυλακτικά, πολύ λογικό, δεν ήξερε τι πρέπει να περιμένει, μέσω των social media, μέσω της πλατφόρμας της digital που ετοιμάσαμε, που σιγά σιγά με τις επισκέψεις, που λέγαμε πείτε μας εσείς πώς το θέλετε. Θέλετε μόνο τραγούδι και χορό, θέλετε και πέντε λόγους, θέλετε να βγουν εκδόσεις, τι θέλετε βρε παιδιά. Αυτά όμως κινητοποίησαν δυνάμεις μέσα σε αυτή την κοινωνία, πρώτον που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν, δεύτερον που και οι ίδιοι είδαν με έκπληξη ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις και πολλοί να συνδυαστούν, και που τελικά βλέπεις ένα χάρτη που μπορεί να μην έχει μια φωτεινή επιγραφή που να αναβοσβήνουν τα φωτάκια τι έγινε, αλλά βλέπεις πάρα πολλά φωτάκια παντού για το τι έγινε. Αυτό λοιπόν ήταν μια τολμηρή κίνηση. Έτσι λοιπόν καταλάβαμε ότι ο κόσμος ήθελε και το τραγούδι να σώσουμε και το σινεμά να σώσουμε και να σκάψουμε σε ημισκοτεινές σελίδες ιστορίας και να βγάλουμε στην επιφάνεια
ανθρώπους ή περιστατικά ή μάχες ή γεγονότα που έπαιξαν πολύ μεγάλη σημασία σε μικρές κοινότητες, σε μεγαλύτερες κοινότητες. Άνθρωποι ήθελαν να βγάλουμε αυτό το πλούτο που υπάρχει διεθνώς, μιλάω τώρα για το ελληνικό κεφάλαιο του μυαλού τώρα, δεν μιλάω για όλα τα άλλα. Άνθρωποι που θέλησαν να δείξουν ότι υπάρχουν πράγματα που θέλουν να τα μάθουν κι άλλοι. Άνθρωποι που έγραψαν, άνθρωποι που έκαναν κριτική, άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο. Σου θυμίζω την παράσταση στη δίκη του Κολοκοτρώνη που την έπαιξαν όλοι οι δικηγόροι, ποινικολόγοι, και μας έκανε εντύπωση γιατί ήταν ένα κατάμεστο ηρώδιο. Και βεβαίως ο κόσμος παρακολούθησε απνευστεί ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας, έτσι. Το να καταδικάζουν τον πρωτοπόρο, τον στρατάρχη που ξεκίνησε την Επανάσταση στην Ελλάδα. Κάτι που συζητήθηκε πολύ και σχολιάστηκε πολύ ήταν αυτές οι εμφανίσεις με παραδοσιακές φορεσιές, με τα πυρπυρί και τους ντουλαμάδες. Πώς προέκυψε αυτό, δική σου ιδέα ήταν? Εμείς δεν πληρώσαμε εταιρεία για να μας πει τι να κάνουμε, αλλά πάντα σκέφτεσαι ότι όταν βγαίνει κάτι καινούριο, ένα προϊόν, πρέπει να βρεις τον τρόπο να εντυπωσιάσει για να συζητηθεί. Δεν έχει σημασία. Καλά ή καλύτερα ή όχι τόσο καλά όσο ήθελες. Ακριβώς επειδή υπήρχαν και συλλέκτες και μουσεία τα οποία, ως το συζητούσαμε και τα θαύμαζα εγώ, μου είπαν «Θέλετε να σας δώσουμε κάτι?» Αυτοί φαντάστηκαν ότι θα το προβάλλουμε σε κάποια έκθεση, σε κάποιο μουσείο, και δεν έγινε. Και αποφάσισα να το βάλω. Δηλαδή κάποιες λέξεις έδωσαν μερικά αυτές τις παραδοσιακές φορεσιές. Αλλά και αγόρασα εγώ προσωπικά. Και εσύ αποφάσισες να το βάλεις. Επειδή γυρνούσαμε και πηγαίναμε στο Άργος που είναι ο Τζονεύες και πηγαίναμε πιο κάτω στην Τρίπολη και πήγαμε στο Μεσολόγγι και πηγαίναμε στην Ήπειρο και πηγαίναμε στη Λιβαδιά ή στην Εύβοια που υπάρχουν οι συλλογές. Και μέσα σε όλα αυτά που κάναμε, που συναντούσαμε κομμάτια-κομμάτια της κοινωνίας, και τα έβλεπα και τα θαύμαζα. Βέβαια, και όταν σου λέει η Γιάννα κάποια στιγμή, η Αγγελοπούλου, μα τι καταπληκτικό που είναι αυτό, λες να σας το δανείσω να το βάλετε. Χωρίς να πιστεύει ότι το βάλεις. Αλλά τα έβαλα. Δηλαδή, προσπάθησα τη δουλειά που είχαμε κάνει, που ήταν οριοθετημένη, ήταν δουλεμένη για το τι θα προσφέρει στην Ελλάδα ένας ακόμα τομέας, δηλαδή ο λαϊκός μας πολιτισμός, οι τέχνες μας, τα χρώματά μας, που μεταφέρουν και μέσα τους όλα αυτά, τον πόνο και το τραγούδι και το μυρολόι ακόμα, όσο ήφαινε η γυναίκα ή όσο έραβε η άλλη ή όσο ράβαν οι τερζίδες, ας πούμε, και γινόταν πόλεμοι εδώ πιο εκεί και μάχες και αυτοί ράβανε. Όλα αυτά όμως ήταν ένα κομμάτι αυτή την προσφορά. Το ίδιο κάναμε όμως και με τον Διονύση τον Σαββόπουλο, που ανέτρεξε και έβγαλε τα τραγούδια. Το ίδιο κάναμε όμως και με τον κινηματογράφο, που προσπαθήσαμε να σώσουμε τόσες κόπιες ταινιών, από αυτά μέχρι τους διαγωνισμούς ρομποτικής στα σχολεία. Ποιο ήταν το καλύτερο που άκουσες όταν εμφανίστηκες σε δημόσιες εκδηλώσεις φορώντας αυτά τα παραδοσιακά φορέματα, αυτά τα φουστάκια? Θυμίζω ότι η πρώτη φορά ήταν στη Μάνη. Ήταν η δεύτερη φορά που πηγαίναμε και μου είχε κάνει εντύπωση την πρώτη φορά. Ήταν σχεδόν όλο το χωριό ντυμένο με παραδοσιακές στολές. Άλλοι με αυθεντικές, άλλοι με καινούριες. Έντυναν και τα παιδιά τους. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η περηφάνεια στην Ανατολική Μάνη τώρα, σε ένα χωριό που το βλέπεις σαν να αναδύεται μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ξανά φτιαγμένο, καταπληκτικό. Και σκέφτηκα πώς θα τους τιμήσω. Θα βάλω κάτι ανάλογο, όχι τόσο ωραίο σαν το δικό τους. Εκεί έγινε το πρώτο. Εν τω μεταξύ, με όλη αυτή την κουβέντα που άρχισε να γίνεται, πώς θα διασώσουμε τον ελληνικό μας πολιτισμό, πάρα πολλοί νέοι επιχειρηματίες, σχεδιαστές και διάστριες καλλιτέχνες άρχισαν να μας στέλνουν από τι ζωγράφισαν, μέχρι τι έπλεξαν, μέχρι τι έραψαν, μέχρι τι σκάλισαν. Και έχουμε βεβαίως όλα αυτά, κάποια στιγμή θα κατατεθούν σε μια, φαντάζομαι, συλλογή, κάπου σε ένα μουσείο. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Σκεφτόμαστε ακόμα πώς θα τελειώσουμε με καλό βαθμό, όπως λέγαμε στο σχολείο. Και εκεί πια άρχισα να συνδυάζω και να τιμήσω και αυτούς τους ανθρώπους που δείξανε ότι τους ενδιαφέρει η ιστορία μας. Έσκυψαν πάνω από χρώματα, από αισθήματα, από φιγούρες, από γραμμές. Και εκεί έγινε βεβαίως, υπήρξε όλη αυτή η θετική αντίδραση. Υπήρξε καταρχήν το ξάφνιασμα. Εκεί προσωπικά άρχισαν να με χειροκροτούν. Δηλαδή δεν φανταζόταν ο κόσμος ότι θα πάω ντυμένη Πελοποννήσια Μανιάτισσα.
Μετά σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να το δείξουμε και σε διάφορες φάσεις. Εξού έβαλα και το πρώτο πυρπυρί στα εγγένεια της Εθνικής Πινακοθήκης 23 Μαρτίου. Και ακολούθησε, αυτά πια τα είχα οργανώσει, ο ντουλαμά σαν τον ντουλαμά που είδαμε ότι φορούσε ο αδερφός του Κολοκοτρώνη, που ας πούμε έγινε στα μέτρα μου, και παρακολουθήσαμε την παρέλαση. Δεύτερη στάση, τραγούδι νούμερο 2. Τώρα είμαι μεταξύ δύο. Θέλεις χαρούμενο ή θέλεις ψαγμένο? Α, δεν διαλέγω εγώ. Εγώ τα ακούω όλα. Λοιπόν, η πρώτη φορά που είδα το γιο μου να χορεύει ζεμπέκικο, που δεν φανταζόταν ότι ήταν και τύπος αυτός, ήταν, τον πήρε κρυφά βίντεο, υπηρετούσε μαζί με άλλα παιδιά τη Ρόζα του Μητροπάνου. Και το χόρευε υπηρετώντας. Και το χόρευε πολύ ωραία. Σουρτό που λένε. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Στην διάρκεια αυτού του χρόνου που τελειώνει σε λίγο, έμαθες κάτι που δεν ήξερες για το 21? Πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Περηφανευόμουν ότι είμαι και πολύ καλή μαθήτρια και, όπως λέει ο κόσμος, πολύ διαβαστερή, δηλαδή ως σημείου nerd, όπως λέγανε, σπασικλάκι, αλλά είχα ενδιαφέρον πάντα για την ιστορία μου. Θυμίζω ότι ο πατέρας μου ήθελε να γίνει αρχαιολόγος, ερχότανε εκατοντάδες βιβλία στο σπίτι κτλ. Είναι απίστευτο το πόσα πράγματα μάθαμε, θυμηθήκαμε, πράγματα που μας έκαναν μεγάλη αίσθηση, που μας έδωσαν μεγάλη χαρά, αλλά και πράγματα που στη συνείδησή μας πρέπει να τα βάλουμε σε αυτό το κρυφό σεντούκι που λένε αυτό δεν πρόκειται να ανοίξει ποτέ, έτσι. Και μιλάω όχι ως Γιάννα τώρα, μιλάω από την αίσθηση που μου έδωσαν εκατοντάδες άνθρωποι που συναντήσαμε. Δηλαδή, το να αποφασίσεις να γράψεις μια ιστορία, κάτι σε τράβηξε, σε συγκίνησε και θέλησες να ρίξεις φως ή, ας πούμε, να δημιουργήσεις μια άβρα θετική, ή σαν να λες στις επόμενες γενιές που περιμένουν ότι προσέξτε, αυτό είναι μια παγίδα, είναι κίνδυνος. Αυτό που έγινε τότε δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και πιστεύω η διάθεση που είδαμε άνθρωποι από όλες τις κοινωνίες, κανονικοί άνθρωποι βέβαια, έτσι, γιατί δεν υπάρχει τομέας που δεν συναντήσαμε και δεν εκπροσωπήθηκε, δηλαδή. Μιλάμε δηλαδή και για παραγωγούς και για αγρότες και για επαγγελματίες καταστηματάρχες και για ξενοδόχους και για ανθρώπους που δικούν και τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότεροι. Δηλαδή, λες τώρα τα σχολεία, οι μαθητές, οι φοιτητές. Μιλάμε τώρα από τα σχολεία, από την νηπιαγωγία. Προχθές η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να δώσει τα βραβεία στα μικρά, τα οποία ανέβηκαν χεράκι-χεράκι, σαν να βλέπα τις εγγονές μου. Ήταν το πώς οι γονείς, έστω, οι φίλοι, το να βλέπεις ένα ντοσιέ με τον Κολοκοτρώνη ή το άλλο με το Τσαρούχη, σε έκαναν να σκεφτείς, να αποδώσεις τη σκέψη σου εκείνη την ώρα. Είναι κάτι που εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα ολόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Όπως σου είπα, δεν είναι το μεγάλο που κάνει μπαμ, αλλά είναι τα μικρά που δείχνουν, πώς βλέπεις το χώμα σε αργή κίνηση καμιά φορά στο φιλμ, το πώς ο σπόρος σιγά 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 γίνεται φυλαράκι και ανεβαίνει. Αυτό το πράγμα είδαμε παντού. Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple. Πόσες πόλεις
γυρίσατε. Λοιπόν, συμπλήρωσα προχθές ως πρόεδρος και επιτροπή 78. Ως επιτροπή παραπάνω πρέπει να έχει άνθρωποι όταν δεν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, η γνωστή ομάδα που πηγαίνουμε. Έχουμε περάσει σίγουρα τις 100. Δηλαδή, από άκρη σ' άκρη, δεν μας σταμάτησε κορονοϊός, προσέχαμε, παρηγορούσαμε ο ένας τον άλλο, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε πώς θα είναι όταν αλλάξουν οι συνθήκες. Παρά τα αυτά, προσωπικά το απολαύσαμε και ενθουσιαστήκαμε και πολλές φορές αισθανθήκαμε και τον κόμπο στο λαιμό και στο στήθος όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να αναδεικνύουν κάτι στο μέρος τους, όπου εσύ καταθέτεις λουλούδια ή ένα στεφάνι, είτε είναι ένας γνωστός, είτε είναι ένας άγνωστος, είτε είναι μια γυναίκα. Οι γυναίκες. Το πόσο αυτή η χρονιά βοήθησε να βγουν προς τα έξω και να πάρουν πραγματικά την τιμή που χρειαζότανε οι γυναίκες από όλα τα μονοπάτια της ζωής και σε όλη τη διάρκεια των 200 χρόνων. Mm. Φιλέλληνες, άνθρωποι ξένοι που δεν είχαν καμία μα καμία κανένα συμφέρον να έρθουν να πολεμήσουν, να δώσουν τη ζωή τους, να δώσουν τα λεφτά τους, να πάνε να παρακαλέσουν έξω. Ξέρεις ότι πήγαμε στη Βοστόνη και ήρθε και μας συνάντησε στο κημητήριο όταν θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμή σε δύο διάσημους φιλέλληνες, τον Χάου και τον Έβερετ, και ήρθε η απόγονος, η δισέγγονη, η τρισέγγονη, όπου είχε και αυτό το μετάλλιο που έδωσε ο βασιλέας Όθων σε έναν άνθρωπο της οικογένειάς της και που αργότερα αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να διασώσει ένα προσωπικό αντικείμενο του Λόρδου Βάιρουν και το έδωσε στο ελληνικό κράτος και ήξερε τα πάντα και ήταν τόσο περήφανη και είχε την ελληνική με την αμερικάνικη σημαία πάνω της. Δηλαδή συναντήσαμε ανθρώπους, μάθαμε πράγματα, έμαθε ο κόσμος τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε έχουν επίδραση σε αυτό που είμαστε και το πώς θέλουμε να συνεχίσουμε. Και αν με ρωτήσεις ο σκοπός επιτεύχθη, ναι. Ναι. Να βγάλουμε τώρα από το σάκο του ναυαγού ένα τρίτο τραγούδι. Βέβαια αυτή η χρονιά όταν μέσα στο σκοτάδι, ξέρεις, αυτή την ανησυχία και την αγωνία παίχτηκε το «Ας αρχίσουν οι χοροί» του Διονύση του Σαββόπουλου με χοροδίες, δεν έχει σημασία. Παιδιά που ήρθανε ευτυχώς πριν αρχίσει και κάνανε πρόβες με μάσκες και τα λοιπά και δώσαμε μια νότα αισιοδοξία, σε αυτό δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Δηλαδή εκεί το χρωστάω πάντα. Ο Σαββόπουλος έχει και σήμερα τα γενέθλιά του βέβαια. Σήμερα που γράφουμε το podcast, είναι 2 Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Χρόνια πολλά, Νιόνιο. Ας κρατήσουν οι χωροί και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να έχει ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω όμως σε ποιο βαθμό αυτό έγινε κοινή συνείδηση ή είναι η δικιά μου απλώς εντύπωση.
Για παράδειγμα, δύο πολύ σημαντικοί ιστορικοί που είναι και μέλη της Επιτροπής, ο Ρόντρικ Μπίτον και ο Μάρκ Μαζάουερ, έγραψαν δύο βιβλία τα οποία έχουν ένα κοινό νήμα. Κατά κάποιο τρόπο μας βοηθάνε να καταλάβουμε ότι αυτό που μάθαμε παιδιά στο σχολείο, ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια ηρωική κοινή πράξη των προγόνων μας που μετά από 400 χρόνια σκλαβιά κτλ. Κτλ. Δεν ήταν απλώς ένα ελληνικό γεγονός. Ήταν ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Ο Μαζάουερ λέει ότι η σύγχρονη εποχή, ο νεωτερικός κόσμος, ξεκινάει με την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση αλλάζει όλη την Ευρώπη. Το ίδιο πάνω κάτω λέει και ο Ρόντρικ Μπίτον, έχει γράψει ένα βιβλιαράκι, «Η διεθνή σημασία της Ελληνικής Επανάστασης». Δηλαδή ήταν ένα γεγονός που συνδέθηκε με ό,τι είχε γίνει στον κόσμο τότε και επηρέασε ό,τι έγινε στον κόσμο μετά. Αυτή είναι μια καινούργια οπτική για την Ελληνική Επανάσταση. Δεν ξέρω αν στα αλήθεια το συνειδητοποιήσαμε. Έχει γίνει κοινή γνώση, είμαστε ακόμη κολλημένοι στον τρόπο που μας τα μάθαιναν οι δάσκαλοι μας όταν ήμασταν μικροί, ότι ένα γένος 400 χρόνια σκλαβωμένο κάποια στιγμή ξύπνησε. Δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι αυτό πολύ περισσότερο λες, από αυτό. Αυτό που λες, Παύλο, είναι η ουσία αυτής της επαιτίου. Το τι πετύχαμε δηλαδή. Αυτό που λες με κάνει να σου απαντήσω, μάλλον να σου συμπληρώσω. Αυτό που έλεγα πριν, ότι πολλά κομμάτια της ιστορίας μας που ήταν ή σκοτεινά ή μη σκοτεινά ή θολά ή τα είχαμε κρύψει τελείως, βρήκαν τον τρόπο, ο κόσμος, οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο ο Ρόντο Μπίτον, τον οποίο και τον θαυμάζω και τον αγαπώ, ή ο Μάρκο Μαζάουερ, ήταν και πάρα πολλοί οι οποίοι αυτά τα ρούφηξαν, τα αποδέχτηκαν. Δηλαδή ο κόσμος ήθελε πάση θυσία να μάθει την πραγματική πραγματικότητα. Αυτό το είδαμε με βιβλία που βγήκαν, με εκδηλώσεις που έγιναν, με ερωταπαντήσεις που έγιναν, με σχολικές εργασίες, με εργασίες μέσα στα πανεπιστήμια, με κουβέντες μέσα από τους ανθρώπους. Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το συστατικό στοιχείο της επιτυχίας μιας επαιτίου, είναι η δίψα του κόσμου να μάθει πράγματα και τα οποία δεν ήξερε. Αυτό το είδαμε να βγαίνει, να ανθίζει. Πήγαμε Γαλλία και πήγαμε Αμερική. Όμως έχουμε επικοινωνία με άλλες 42 χώρες που είναι Έλληνες. Και σε αυτές τις 42 χώρες, σε όλο τον πλανήτη, μιλάμε τώρα κράτη που θα σου κάνουν εντύπωση, στην Ασία ή στην Αφρική, και δεν μιλάμε τώρα την Νότια Αφρικανική Ένωση μόνο, αλλά μιλάμε και για την Βραζιλία και μιλάμε και για την Κωνσταρίκα και μιλάμε και για την Αϊτή και μιλάμε για το Βιετνάμ και μιλάμε και για τη Νέα Ζηλανδία και μιλάμε για όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι ότι βγήκαν άνθρωποι που έχουν διαβάσει, έχουν συνδέσει τους πολιτισμούς αυτούς, έχουν προβληματιστεί και βγήκε μία διαφορετική εικόνα. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν η αρχαία Ελλάδα πως επηρέασε, αυτό ας πούμε ότι το ξέραμε, ναι, και είναι για το κομμάτι που είμαστε περήφανοι, αλλά πως πραγματικά πράγματα που έγιναν έξω μας επηρέασαν, γιατί η Γαλλική και η Αμερικανική Επανάσταση, η δική μας πως ξεκίνησε και τι διαφορετική μορφή πήρε, γιατί δεν αρχίζουμε για να λέμε είμαστε μια χούφτα λαός και πολεμήσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μεσολάβησαν ξένοι, μεσολάβησαν άνθρωποι με χρήματα, με δύναμη, οι οποίοι συγκινήθηκαν, συγκίνησαν άλλους, ψιλοανάγκασαν άλλους να δεχτούν να μιλήσουν μαζί μας. Βγήκανε όχι μόνο οι γνωστοί ήρωες που ξέραμε, αλλά και άνθρωποι που ήταν οι πολιτικοί διανοούμενοι αυτής της εποχής, που πήγαιναν και μιλούσαν ή στην αυλή της Ρωσίας ή της Αγγλίας ή της Αμερικής. Βγήκανε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα στάτους στην περιοχή τους. Όταν δεις ότι ο Έβερετ τι καριέρα είχε, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος που δίδασκε ελληνικά στο Χάρβαρντ, ο οποίος έγινε και Πρίτανης και ο οποίος έγραφε επιστολές, μετέφραζε, και βλέπεις ένα, οι ξένοι το λένε αυτό το interaction, μία διάδραση, έτσι, η οποία υπήρχε και τώρα φαίνεται καθαρά σε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, ναι, μάθαμε πάρα πολλά. Για τις χώρες που σου έλεγα, βλέπεις λοιπόν ότι τα προξενία ήξεραν ένα σύλλογο που είχε κάνει μια δουλειά πάνω στο θέμα η επίδραση των εμπόρων, ας πούμε, στην Βενετία, η σύνδεση με την Κύπρο. Δηλαδή βγαίνουν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Και έκαναν εκδηλώσεις που έδειχναν Έλληνες που ευρίσκονταν εκεί, οι ξένοι που συγκινήθηκαν από τους Έλληνες, που δημιούργησαν
Το βλέπουμε επίσης σε πίνακες ζωγραφικής. Το βλέπουμε σε γλυπτά. Το βλέπουμε σε χειρόγραφα. Το βλέπουμε σε μουσιακές εκδόσεις πραγματικά. Δηλαδή, φαντάσου το όλο αυτό το πράγμα σαν να μπήκε ένας άνεμος μέσα σε αυτό το καμίνι, ας πούμε, τη διαδρομή της ιστορίας. Τα φύσηξε όλα, βγήκαν πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια, βγήκαν και ξερόχορτα βέβαια, αλλά βγήκαν και πράγματα που δεν φανταζόμαστε ότι είναι εκεί. Και αυτό άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Και όλες τις γενιές. Γιατί βλέπουμε στα social media τις αντιδράσεις, βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπήκαν όλες οι γενιές μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία για το τι ενδιαφέρεται ο καθένας. Τώρα κάναμε ένα πείραμα τελευταίως. Βάζουμε διάφορες ερωτήσεις ιστορικές στο Facebook και μπαίνουν μέσα και απαντάνε. Για γνωστούς όρους, για τοποθεσίες που δεν ξέρουμε κλπ. Δηλαδή όλοι, ο καθένας ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντά του, βρήκε έναν τρόπο να συνδεθεί με αυτή την υπόθεση. Νομίζω τέταρτο πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι που μου το έχεις αναγγείλει εξ αρχής, το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Αλλά γιατί το διαλέγεις? Γιατί μου αρέσει. Γιατί έχω περάσει και φοιτήτρια και κάναμε αυτά τα μερόνυχτα που διαβάζαμε. Δηλαδή διαβάζαμε πριν και γλεντούσαμε μετά. Και βέβαια Έλληνες είμαστε, Ελληνίδα είμαι. Βέβαια με αγγίζουν. Δηλαδή όταν ακούω εγώ κριτικό χορό, αλλά και τώρα που ξαναθυμήθηκα και τον Τζάμικο και τον Ιππυρώτικο και τον Μακεδονίτικο και τον Ικαριώτικο. Ποιος δεν έχει χορεύσει τον Ικαριώτικο? Αχ, λαγκάδα αυτό, αυτά. Πότε θα ξαναγίνει αυτό? Να πιανόμαστε και να χορεύουμε μέσα στην πλατεία του χωριού. Για πες μου για τη λαγκάδα. Α, λαγκάδα και Ικαρία. Έχεις τύχει σε πανηγύρι στη λαγκάδα? Όχι. Λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν φύγουν οι προφυλάξεις και θα κάνουν βέβαια είναι πανηγύρι στη λαγκάδα. Δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος που να μην χορεύει Ικαριώτικο, που δεν είναι δύσκολος, βασικά βήματα είναι. Σου δίνει τέτοια ευεξία αυτό το τραγούδι. Αισθάνεσαι, δεν ξέρω, είναι και το νερό εκεί και το φαγητό και ο αέρας όλα μαζί. Από την Κρήτη που πήγε αστυνομική, τέλειωσε αστυνομική, έγινε δικηγόρος. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τα κοινά, κατέβηκες υποψήφια πρώτα στο Δήμο της Αθήνας, μετά στις βουλευτικές εκλογές και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε, Ολυμπιακοί Αγώνες και τώρα το 21. Από όλη αυτή τη διαδρομή, όταν κοιτάς πίσω, τι νομίζεις ότι είναι αυτό που σε σφράγισε, αυτό που νομίζεις ότι σε έκανε αυτό που νομίζεις ότι είσαι? Αυτό έχει διτή ανάγνωση. Καταρχήν, πάντα επηρεάζεσαι όταν κάτι κάνεις ή το βοηθήσεις να γίνει ή να τελειώσει, τέλος πάντων να το πετύχεις. Είναι η άποψη του κόσμου που έχει γι' αυτό ή και για σένα. Αλλά η πραγματική ανάγνωση, όπως το λες, είναι αυτό που έχει συμβεί μέσα σου, έτσι. Ουσιαστικά είναι ο αγώνας που βλέπω πάρα πολλούς Έλληνες να κάνουν. Δηλαδή το να προσπαθείς να στήσεις μια δουλειά, να το πούμε έτσι. Να προσπαθείς να βρεις τι είναι αυτό που θα το κάνει να πετύχει. Να προσπαθείς να βρεις συμμάχους, να βρεις συνεργάτες, να προσπαθείς να έχεις καταρχήν αντοχές, το να προσπαθείς να έχεις υπομονή. Αυτό το έμαθα πολύ αργά βέβαια και δεν νομίζω ότι και ποτέ θα θεραπευτώ τελείως. Είμαι πολύ ανυπόμονη. Επίσης η χαρά που πήρα σε αυτή τη δεύτερη, ας πούμε, εμβληματική προσπάθεια που έχω αναμειχθεί της δισεκατομμυρίδας, ότι αισθάνεσαι ότι βαδίζεις και δημιουργείς μαζί με πάρα πολύ κόσμο,
δηλαδή που είναι τελείως διαφορετικά fields of life, όπως το λένε, τα μονοπάτια της ζωής, και αισθάνεσαι ότι είσαι στην ίδια αντίληψη. Η λογική της συγκατάβασης, που δεν την είχα πάντα, της υπομονής, της ανεκτικότητας, και επίσης το ότι η επαφή με τους πραγματικούς ανθρώπους, δηλαδή τους πραγματικούς ήρωες της ζωής, τους ανθρώπους που απαγωνίζονται κάθε μέρα, δηλαδή εκατομμύρια άνθρωποι, σε βάζει και βάζει τα πράγματα με τις σωστές προοπτικές. Αλλάζουν οι προτεραιότητές σου, δεν θεωρείς ότι αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ότι εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Προσμετράει εδώ η αίσθηση, τα αισθήματα που έχει ο άλλος με τον οποίο είσαι δίπλα, τα οποία δεν τα είχα στη διάρκεια των Ολυμπιακών. Στη διάρκεια των Ολυμπιακών το είχα πάρει σαν ένα μεγάλο project, μια μεγάλη και καμπάνια αλλά και project που έπρεπε να γίνουν πράγματα χειροπιαστά. Για τα οποία βέβαια το βάρος που αισθανόμουν και αισθανόμαστε όλοι όσοι δουλεύαμε ήταν ότι εξαρτάται η φήμη της Ελλάδας, έτσι, της χώρας μας. Εδώ ήρθε διαφορετικά. Η φήμη της χώρας μας έρχεται από το τι θα κάνουμε εμείς, τι θα πιστέψουμε ότι είμαστε και μπορούμε να διεκδικήσουμε στη ζωή μας, και ως προς τους έξω βάζουμε μέσα σε παρένθεση τα επανασύνδεση, επανασύσταση της Ελλάδος, τα rebranding και όλα αυτά, και κλείνω την παρένθεση, γιατί ουσιαστικά σου δείχνει τη δύναμη που έχεις και πού μπορείς να πας. Άρα δηλαδή μπαίνουν και τα δύο, αλλά αυτή τη φορά το σκάψιμο στην ψυχή του κόσμου που το έκανε και ο καθένας μόνος του, και εγώ αισθάνομαι, ας πούμε, και πολύ καλά έτσι και περήφανη, γιατί πιστεύω ότι συμμετείχαμε στο ότι τους πρόξαμε, τους γρατζουνίσαμε, τους γαργαλίσαμε λίγο για να το κάνουν. Είναι πολύ διαφορετικό και τουλάχιστον λες ότι αυτό μπορεί να πάει για δεκαετίες, για εκατονταετίες μπροστά. Πού το συνδέω βέβαια πίσω, ότι όλα αυτά που δείξαμε και στους Ολυμπιακούς μπορεί άλλα να αφέθηκαν να χαθούν, αλλά ουσιαστικά τα συστατικά στοιχεία του πώς το κάναμε είναι εκεί. Δηλαδή καταρρίφθηκαν μύθοι, το άξιστο δημόσιο καταρρίφθηκε, έτσι. Καταρρίφθηκαν τότε μύθοι. Με ότι την πάρουμε αυτή την κουβέντα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την αρχή. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τι έμεινε? Έμειναν στάδια τα οποία δεν τα κάναμε τίποτα μετά. Έμειναν υποδομές που τις αφήσαμε να χορταριάσουν και δεν τις αξιοποιήσαμε όπως θα μπορούσαμε. Και υποδομές που βοηθάνε τον κόσμο όμως τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα δυσάρεστα που σκέφτεται κανείς. Θετικά, άρχισε να μου λες, η νοοτροπία. Η νοοτροπία λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι είσαι loser, οι άλλοι σε θεωρούν ως το μαύρο πρόβατο, δείχνεις ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτά τα πράγματα να τα δείξεις όλο τον κόσμο. Και δεν μιλάμε μόνο για συνεργασίες που πίστευαν ότι ποτέ δεν συνεργαζόμαστε, δηλαδή ιδιωτικού τομέα, δημοσίου και τα λοιπά, μεγάλη, μικρή. Μιλάμε για την νοοτροπία του εθελοντισμού, το ότι θέλω να προσφέρω χωρίς να περιμένω να με προσλάβει κανείς στο δημόσιο, χωρίς να περιμένω ότι θα μετράω τις εργατόρες και θα σας λέω δώστε μου επιπλέον. Η νοοτροπία ότι βρίσκουμε τρόπο να ξεπερνάμε προβλήματα και κρίσεις που έρχονται, ας πούμε, και περιμένεις τον ούριο άνεμο, σου έρχεται και σου ανακατεύει τα σκαφάκια στη θάλασσα, οπότε ξαναερχόμαστε στο θέμα ναυαγή που λες, και ότι μπορείς να το κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή πιστεύω, επειδή είμαι Ελληνίδα και επειδή είσαι Έλληνες και γνωριζόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε, ότι μερικά πράγματα τα αφήνουμε και ατονούν μέσα μας, δεν τα εξασκούμε και χρειαζόμαστε τη συνθήκη. Δηλαδή μπορεί να μην είμαστε ένα καλοκουρδισμένο ρολόι όπως οι Ελβετοί, η οποία είναι σταθερή η απόδοση συνεχώς η ίδια. Εμείς μπορεί να έχουμε πολλά ups and downs, αλλά το up το δικό μας ξεπερνάει πάρα πολλούς άλλους. Άρα, λοιπόν, το κρατάμε, θεωρώ ότι σαν μια... μείνανε πράγματα μέσα μας. Βέβαια θα μπορούσαν με έναν ευφυή τρόπο, και αυτό ήθελε πια αυτούς που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, να έχουμε βγάλει και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαμε ξανά να οργανώσουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή τώρα που βλέπω ότι αγωνίζονται να βρουν πόλη να διεκδικήσει αγώνες, σκέφτομαι ότι η Ελλάδα, μια μικρή χώρα που έχει καταπληκτικές υποδομές, γιατί τα logistics, εντάξει, τα logistics
Κάθε φορά τα αναβαθμίζεις, ναι. Δηλαδή με ένα εξαιρετικό δυναμικό που τους αρέσει τελικά. Αρέσει στους Έλληνες όλοι να πολεμάνε για ένα στόχο. Ίσως είναι η επανάσταση που μας έσπρωξε έτσι και που ξέραμε ότι πρέπει να μπούμε όλοι στη φωτιά και στη μάχη. Είναι ότι σε δύσκολες περιόδους ζωής δεχτήκαμε την προσφυγιά, τους αγκαλιάσαμε, λέω εγώ, έγινε μια καταστροφή, τρέξαμε όλοι, ακόμα και σε ξένους. Εδώ βοηθήσαμε την Τουρκία σε μεγάλες καταστροφές, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα και γι' αυτό και για μια άλλη φορά αγώνες ή μια φορά στα τόσα χρόνια αγώνες στην Ελλάδα δεν είναι μια καθόλου κακή ιδέα. Αυτό που χάσαμε είναι το added value, γιατί όλα αυτά οι εγκαταστάσεις θα μπορούσαν καταρχήν να μας έχουν σε μια διαρκή επικοινωνία με τον κόσμο γύρω από μας, με νέους, με αθλητές, με οργανώσεις, με κολοσσούς. Βέβαια βλέπουμε τεχνολογικούς κολοσσούς να έρχονται τώρα για άλλο λόγο και επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είναι γιατί είμαστε ωραίοι, αλλά γιατί τους δίνουμε κάποια γένεια ότι θα τα καταφέρουμε, έτσι. Ή αυτό το κίνημα του εθελοντισμού. Απ' την άλλη, παρηγοριέμαι γιατί βλέπω πάρα πολλές μικρές εστίες εθελοντισμού που ξεκίνησαν μετά από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε τους 150.000 τόσους εθελοντές. Δηλαδή και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τώρα, που κάθε μέρα είχαμε να βλέπουμε ένα συν και δύο πλην σε σχέση με τις συνθήκες που είχαμε, ότι ήταν να πάμε εδώ δεν πάμε, ήταν να γίνει αυτό δεν γίνεται, σε κάνει να κοιτάζεις πίσω και να έχεις ένα μάτι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και να δεις μα πραγματικά είναι όλα χαμένα, όχι. Τι θετικό έχει βγει αυτή την ιστορία. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, και όταν είσαι και μαμά σαν εμένα και γιαγιά, αυτό είναι και κάτι που το λες και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου, έτσι. Γιατί ο σκοπός είναι να ενθαρρύνεις τους ανθρώπους γύρω σου, που όπως εμένα μου αρέσει να ενθαρρύνω γυναίκες, έτσι. Γιατί, εντάξει, δεν σου κρύβω, πήγα σε πάρα πολλά μέρη και στην αρχή οι γυναίκες στεκόντουσαν και δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Δηλαδή, δεν ήξεραν από το πώς να με αποκαλέσουν μέχρι τι να συζητήσουν μαζί μου. Και αυτό τώρα δίνεις στον άλλο και την αξία που αξίζει να την έχει, έτσι, την προσοχή που αξίζει να του τη δίνεις, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που είναι επώνυμοι είναι κάποιοι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα και δεν έχουν την τύχη να παίξουν στα μέσα ενημέρωσης. Εκεί πρέπει, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν ένα όνομα, ο κόσμος μου έχει δώσει και τη χαρά να με λέει Γιάννα, ας πούμε, και να ξέρει ο άλλος για τι πρόκειται. Ναι. Αισθάνεσαι ότι έχεις υποχρέωση να γυρίζεις πίσω κάτι από την εμπειρία σου, από αυτό που σου συνέβη. Και το επόμενο μουσικό κομμάτι ποιο θα είναι? Δεν πρόλαβα, ας πούμε, τη Μαρία Κάλλας. Ο Θόδωρος την είχε προλάβει να ακούσει τη Μαρία Κάλλας, μια Ελληνίδα, να σου αποδίδει, ας πούμε, τη Νόρμα ή άλλες μεγάλες επιτυχίες που είναι οι ναοί μέσα στην όπερα. Η πρώτη όπερα που είχα πάει ήταν, με είχε πάει στο Ναμπούκο του Βέρτη, όπου είναι για τον λαό των Εβραίων που τους καταδιώκουν. Λοιπόν, η εισαγωγή στο Ναμπούκο με τη χοροδία είναι ίσως ένα από τα κλασικά κομμάτια που θα τα ακούω πάντα με την ίδια συγκίνηση. Η εισαγωγή του Βέρντι από τον Ναμπούκο, ε? Ναι, ακριβώς. Και είναι η πρώτη όπερα. Είναι ο λαός, είναι η πρώτη όπερα που παρακολουθούσα εγώ. Ζωντανά, με το Θόδωρο και όχι από ραδιόφωνο, βέβαια.
Όταν γνώρισα τον Θόδωρο, που ήταν και αυτό μία καταιγίδα έτσι στη ζωή μου και όχι ναυαγός, όπως βλέπεις έχουμε φτάσει στο νησί, ήταν ότι ήμουνα τόσο ενθουσιασμένη το είχα γνωρίσει, αλλά δεν μπορούσα να το πω, γιατί είχαμε μια πολύ κρυφή σχέση στην αρχή και ήμουνα τότε βουλευτής και ετοιμαζόμουν για το δεύτερο προεκλογικό αγώνα. Πλησίαζε ο Μάρτιος. Αλλά έτσι οδηγούσα τότε το αυτοκίνητο και πηγαίνω, και τότε μάλιστα βάζαμε ραδιόφωνο, βέβαια δεν υπήρχε τότε κασέτες και τέτοια, δεν είχα και καιρό, εξάλλου είχα και την Καρολίνα απ' τη μία. Η Καρολίνα και... είναι η μεγάλη σου κόρη. Η Καρολίνα είναι η μεγάλη μου, η οποία ήταν τότε 3,5-4 όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στα κοινά. Είχα πέσει πάνω σε ένα τραγούδι, τότε ήταν πολύ της μόδας η Μαριλένα και ο Χατζής που τραγουδούσαν μαζί. Και είχα ακούσει πρώτη φορά την εκτέλεση από τους δυο, τολμώ. Και εγώ πάνω φαίνεται που είχα στο μυαλό μου να τολμήσω, να αλλάξω, τι να κάνω. Ήταν αυτό το τραγούδι δηλαδή που το τραγουδούσα συνέχεια. Και επειδή πηγαίναμε σε διάφορες, πηγαίναμε στα Θυμαράκια, στα Σεπόλια να κάνουμε ομιλίες, να δούμε κόσμο, να δούμε τις τοπικές ιδέες δημοκρατίας, να ακολουθούμε λιτανίες. Ήταν όλο το μενού τότε εκείνης της εποχής. Το προεκλογικό. Του πώς ασκώ πολιτική. Πηγαίναμε μαζί με εθελοντές ή εθελόντριες, που ο ένας έμενε, ας πούμε, παρατούσα το αυτοκίνητο, δεν είχα φυσικά οδηγούς τότε. Ο άλλος ερχόταν μαζί μου να έχουμε μαζί φυλάδι, ο τρίτος κουβάλαγε τους σπόρους Βασιλικού κτλ. Τους θυμάμαι αυτούς τους σπόρους του Βασιλικού, είχα πάρει εγώ. Πιστεύεις ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, ξέρεις, ο Βασιλικός τελειώνει και του χρόνου ξαναβγαίνει. Εντάξει. Είναι οι σπόροι που πέφτουν, αν το έχεις θα σου ξαναβγεί. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μου λέει, κυρία Δασκαλάκη, όπως με λέγαν τότε, η Γιάννα, έχω ακόμα το Βασιλικό και ανθίζει τόσα χρόνια τότε. Τόσα χρόνια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ συνήθως είχα αγωνία, ποιους θα δω, πώς θα με δεχτούνε, εγώ δεν είμαι και από πολιτική οικογένεια, δεν είχα και καριέρα στη Νέα Δημοκρατία, μπήκα έτσι τώρα ως μια νέα δικηγόρος, στην αρχή είχα αγωνίες και τα λοιπά. Και ξαφνικά είχα βρει πλέον και μια κασέτα, είχα ζητήσει, τολμώ και τολμώ στο ναρκοπέδιο της ζωής και τολμώ, και λέγαν όλοι τι έχει πάθει, λέει η Γιάννα, και τραγουδάει έτσι και τόσο χαρούμενη και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε τότε. Ναι. Συμπίπτει με τη δεύτερη προεκλογική σου εκστρατεία, ναι, ακριβώς, και ακριβώς την αρχή της σχέσης σου με τον Θόδωρο. Με τον Θόδωρο, ναι. Να βλέπω περιπέτεια. Είσαι η υπερένταση που ξέρω τη συνέπεια. Μου είπες πάντα έτσι θα με, μη μ' αγγίζεις, θα καείς. Κι όμως τολμώ να σ' αγαπώ ό,τι κι αν πεις. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολούθω. Τολμώ να με αντίλαλος δικό σου σ' αγάπω. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ, τολμώ. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι έχει ξημερώσει πρωτοχρονιά του 2022. Το 2021 τελείωσε, η δουλειά της Επιτροπής τελείωσε, έχετε κάνει τον απολογισμό και ξυπνάς το πρωί της πρώτης μέρας του χρόνου και λες στον εαυτό σου, ουφ, τελείωσε Γιάννα, ευτυχώς, ή κρίμα που τελείωσε. Πάντα υπάρχουν και τα δύο. Το κρίμα, γιατί πάντα όσο αντικειμενικά και να αισθάνεσαι ότι πήγες καλά ή πήγαμε καλά, πάντα στο βάθος του μυαλού σου πάντα υπάρχει και κάτι που λες, και αυτό έπρεπε να είχε γίνει, τι καλά που θα ήταν γίνει. Άρα ποτέ δεν τελειώνεις με ένα ισοζύγιο. Το ευτυχώς είναι ότι άνθρωπος, σε αδυναμίες έχεις, λες ότι α,
τώρα θα έχω καιρό να κάτσω να παίξω από τα μικρά, τώρα θα έχω καιρό να διαβάσω. Δηλαδή έχουν έρθει και τα εκατοντάδες βιβλία και έχω υποσχεθεί όλους τους τόνους ότι πέρα από ένα ξεφύλισμα θα κάτσω να τα διαβάσω, βεβαίως, και είναι και πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Δεν λέω για επιστολές και τέτοια, γιατί έχω διαβάσει τα πάντα όσα έρχονται στην Επιτροπή και απαντάω σε όλα, όλα αυτά. Αλλά καταρχήν δεν είμαι εγώ που θα κρίνω τη δουλειά μας. Αυτή την κρίνετε εσείς, την κρίνει ο κόσμος, έτσι, και θα ήταν και εγωιστικό. Από την πλευρά μας, όσο ξέρω ότι προσπαθήσαμε, δηλαδή δεν κάναμε ό,τι ήταν ανθρώπινο δυνατόν, κάναμε ό,τι ήταν υπερανθρώπινα δυνατόν. Δηλαδή, ναι, απ' την άλλη όμως δεν έχουμε τύψεις. Ναι, εγώ ρώτησα το προσθετικό. Μετά ήταν και το θέμα ότι η αγωνία του πώς καλά θα πάει η επικοινωνία με τον κόσμο. Και βέβαια σε μία διαδρομή, και τώρα που είμαστε σχεδόν στο τέλος, δεν σε σταματάει αυτό, αλλά κάποια στιγμή σε απογοητεύει. Κάποια στιγμή αισθάνεσαι πεσμένος. Κάποια στιγμή σου φαίνεται ότι και τι προσπάθησα να το κάνω, δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Υπάρχουν πράγματα που δεν βγήκανε. Ανθρώπινα. Και βεβαίως είσαι και με άλλους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι το βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, κάποιοι μισοάδιο. Και σέβομαι ανθρώπους, αλλά είναι μερικοί από αυτούς που θα με δείξουν, γιατί θα βρούνε το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί. Και δυστυχώς είχα πάρει τη λάθος απόφαση να τους δω τελευταία στιγμή πριν φύγω για το σπίτι μου το βράδυ. Οπότε ναι, τέτοια πράγματα με επηρέασαν. Ήρθαν. Και βεβαίως είχα μετά τον ήρεμο Θόδωρο που μου έλεγε κάποια στιγμή, εντάξει, αφού μου έλεγε, εντάξει, με παρηγορούσε. Κάποια στιγμή όταν ήξερε ότι αυτό θα ήταν και το μαγικό τρίκ, μου έλεγε, το ήθελες και ανακατεύθηκες, έτσι. Και έφευγε από το δωμάτιο. Ναι. Και αυτό με έκανε και ωραία. Επανερχόμουν. Όσο καθόμασταν μέσα στο γραφείο, είδα ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, μια επιστολή γραμμένη με το χέρι του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Ομολογώ, είναι η πρώτη φορά που είδα το γραφικό του χαρακτήρα. Είδα πώς έγραφε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Από όλα αυτά, τα δώρα που σου έκαναν ή τα αντικείμενα που βρήκες, αυτά που πήρες, αυτά που κράτησες, αυτά που σου δώσαν, υπάρχει κάποιο που αγαπάς ιδιαίτερα? Κάτι που να σε συνδέει με την εμπειρία της Επιτροπής του 21. Θα είμαι άδικη αν διαλέξω κάτι από όλα αυτά και αφήσω τα άλλα. Γιατί ξέρεις, Παύλο, με το κάθε πράγμα από αυτά που είδες στο γραφείο μου και πολλά ακόμα που δεν έχουμε πια χώρους για να τα βάλουμε, επειδή είμαι και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, συνδέω την ιστορία του πώς ο καθένας έδωσε. Άλλα είναι ακριβά φτιαγμένα, άλλα δεν είναι ακριβά φτιαγμένα. Άλλα είναι κάτι προσωπικό, ένα κοιμήλιο που μπορεί να είναι το κουμπί από μία αχλένη, αλλά που επειδή ανήκε στον προ-προ-προ-πο-πάπου που ήταν και σκοτώ. Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος που μου το έδωσε, η γυναίκα που μου το έδωσε, μου έδινε κάτι σαν να σου έδινε ένα κομμάτι από το σώμα της, έτσι. Η αγωνία ακόμα για πράγματα που δεν έμειναν, αλλά που συνέβησαν, όπως η αγωνία των παιδιών που ήταν να προσφέρουν λουλούδια στην πρόεδρο και που είχαν μάθει κάτι. Ένα θυμάμαι ότι μου είπε ότι τρεις στίχους είχε να μάθει και μου είπε πολύ ψύχρεμα μετά ότι 7 φορές το κάναμε χθες πρόβα με τη μαμά μου, ας πούμε, για να πετύχει. Ξέρεις, το τι έβαλε ο καθένας μέσα στο να χαρίσει την Επιτροπή ή στη Γιάννα κάτι δημιουργεί έναν πίνακα συναισθημάτων. Τώρα και δεν προσπαθώ να είμαι ποιητική, που δεν αισθάνομαι ότι θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν όλες αυτές τις ψηφίδες μέσα. Αυτή είναι μια ωραία φράση με την οποία να τελειώσουμε το σημερινό podcast, αλλά πρέπει να αποχαιρετιστούμε με ένα τραγούδι. Σκέφτεσαι κάποιο? Μέρι Λίντα. Δηλαδή? Περασμένες μου αγάπες. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν το κάνω αφιέρωση στον εαυτό μου, γιατί θα ακούσει το podcast και ο Θόδωρος και η οικογένεια. Αυτό είναι ένα τραγούδι που με συγκίνησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Το τοποθέτησα σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Περασμένες μου αγάπες,
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.